την τελευταία παρέμβαση. Ευχαριστούμε προφανώς για όλες τις παρεμβάσεις που έγιναν. Συμπληρώσαμε σύνολο στις 4-4,5 ώρες. Δεν υπολογίζω ακριβώς πόσες είναι οι τοποθετήσεις, γιατί μετά πρέπει να βγάλω και στατιστικά, πόσες γυναίκες. Και αυτό εντάξει, η αλήθεια είναι ότι σε αυτό το κομμάτι μάλλον δεν ξεπεράσαμε τις κακές πλευρές του εαυτού μας, αλλά παρόλα αυτά, εντάξει, ήταν πολύ ωραία σήμερα. Είναι πολύ δύσκολο τώρα και εγώ και ο Κώστας να επιχειρήσουμε κάποιο απολογισμό αυτής της τεράστιας κουβέντας που έγινε και επίσης φαντάζομαι ότι μπορεί και να μας προφυλακίσετε αν επιδιώξουμε να το κάνουμε τέτοια ώρα. Οπότε, απλά αυτό που σκεφτόμαστε και θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σας είναι ότι είναι μια πολύ ωραία αφορμή αυτή η κουβέντα που έγινε. Τώρα, αν έγινε καθυστερημένα, αν είχε ξαναγίνει και ήρθε σε μια στιγμή που δεν την περιμέναμε, όλα αυτά είναι ανοιχτά και υποσυζήτηση. Αλλά μάλλον μπορεί να είναι και μια πολύ καλή αφορμή για ένα ακόμη ξετύλιγμα, ας πούμε, του κουβαριού των εμπειριών μας, των σκέψεών μας, αλλά με αυτή την προοπτική προς το μέλλον. Η ιδέα μας είναι ότι και όσα υπόθηκαν σήμερα εδώ, είτε αν υπάρχουν γραπτά, είτε αν υπάρχουν ή τέλος πάντων αν υπάρχει πρόθεση να γραφτούν, ότι θα μπορούσαν να γίνουν και κομμάτι ας πούμε, μιας έκδοσης που θα μπορούσαν να αποτυπωθεί και γραπτά και τέλος πάντων να είναι και με έναν τρόπο, το λέω και λίγο βαρύμπα, και ένα ντοκουμέντο ας πούμε, για μια περίοδο και μια συλλογική εμπειρία. Οπότε εμείς αυτό το προτείνουμε και το αφήνουμε στη δική σας σκέψη και δημιουργική διάθεση και ελπίζουμε να έχουμε και άλλη ευκαιρία και για αυτή τη συζήτηση και για όποια τέλος πάντων μπορεί να την ακολουθήσει. Να προσθέσω μόνο κάτι. Κάποτε μου είχε πει ένας παλιός σύντροφος ότι είναι λίγο γι' αυτό που λέει ο Τζαμπράτζ για τη γενιά, γιατί εγώ πιστεύω ότι και οι γενιές παίζουν το ρόλο τους. Χωρίς ποτέ να ξεχνάμε το θέμα είναι η τάξη κτλ. Μου είχε πει ότι αυτό το οποίο κάπως το νιώσανε μετά το Πολυτεχνείο και τους το λέγανε και από παλιότερα η γενιά του Αντάρτικου κτλ. Είναι ότι κάτι που ξεχωρίζει τους ανθρώπους που έχουν δώσει έναν τέτοιο αγώνα είναι ότι πολλές φορές αρκεί ένα κοίταγμα μεταξύ αυτών των ανθρώπων για να υποθούν πολύ περισσότερα από όσα θα λέγονταν με λόγια. Νομίζω ότι αυτό σε όλους αυτούς που έχουμε μείνει εδώ μέσα μέχρι αυτή την ώρα, σε κάποιους που πέρασαν από αυτήν την εκδήλωση, σε όλους αυτούς που προσβλέπουν αυτό το βίντεο για να δουν αυτή την εκδήλωση και σε πολλούς ακόμα, ισχύει. Είναι σαν μια μικρή συνωμοσία κάποιων ανθρώπων και νομίζω ότι το μέλλον θα μας καλέσει ξανά και θα ξανακριθούμε και θα κριθούμε σε ακόμη ανώτερα πράγματα. Αυτή την αίσθηση δεν ξέρω αν θα ανταποκριθούμε, αλλά την αίσθηση ότι θα ξανακριθούμε νομίζω ότι την έχουμε όλοι και όλες και είναι και αυτό που κατά βάση μας αγχώνει. Εγώ όταν υπήρχαν όλες αυτές οι ενστάσεις για το τι θα καταφέρουμε εδώ, είχα κολλήσει σε μια τάκα με την οποία θα κλείσω. Την είχα δει στο σκηνοθέτη από το ντοκιμαντέρ «Το βάθος του ουρανού είναι κόκκινο» του Chris Marker, αλλά δεν το είδα σε αυτό το ντοκιμαντέρ, σε μια ταινία του. Λέει, είμαστε σε μια άσχετη ταινία, παίρνουμε μόνο την ατάκα. Να καλέσουμε λέει, όλο το παρελθόν και να καλέσουμε και όλο το μέλλον για να σώσουμε το παρόν. Εμείς τουλάχιστον με αυτή την εκδήλωση καλέσαμε ένα κομμάτι του δικού μας πολύτιμου παρελθόντος για να σώσουμε το παρόν. Τώρα είναι διακύβευμα όλων όσων είμαστε εδώ, όλων όμως, να κάνουμε όλα τα αποφασιστικά βήματα για να καλέσουμε και το μέλλον. Νομίζω ότι σε αυτό εμείς τουλάχιστον από την πλευρά μας, ό,τι μας αναλογεί σαν κοιλά που θα πάρουμε πρωτοβουλίες στο επόμενο διάστημα, θα τις πάρουμε με το πιο ανοιχτό, συντροφικό και ειλικρινή τρόπο, ούτως ώστε να μετρηθούμε και να μετρηθούμε σωστά. Καλά προσοχή στο ίδιο διάστημα.